Γεια σας και πάλι. Θα συνεχίσουμε με κάποιες εφαρμογές στην απόσταση σημείο από ευθεία και στο ευαδόν τριγώνου. Καταρχήν, αυτό που πρέπει να πούμε είναι πώς μπορούμε να βρούμε μία μεσοπαράλληλη ευθεία. Εύρεση λοιπόν μεσοπαράλληλης ευθείας. Έχουμε δύο ευθείες, την ε1 και την ε2 και ζητάμε μία ευθεία η οποία θα είναι παράλληλη με τις ε1 και ε2 και θα απέχει ίση απόσταση από τις δύο ευθείες. Ας δώσουμε λοιπόν και ένα αριθμητικό παράδειγμα. Η ευθεία ε1 έχει εξίσωση 2χ και 3ψ μείον 1 ίσο με το 0 και η ευθεία ε2 4χ και 6ψ και 10 ίσο με το 0. Φυσικά οι ευθείες αυτές πρέπει να είναι παράλληλες. Η ε λοιπόν που ζητάμε και είναι μεσοπαράλληλη θα έχει εξίσωση 2χ και 3ψ και γάμα ίσο με το 0. Δηλαδή αυτό που αλλάζει σε παράλληλες ευθείες έτσι, είναι το γάμα εφόσον το λάμδα μας είναι το ίδιο, από ό,τι βλέπετε, μείον α προς β. Η απόσταση λοιπόν ενός σημείου που μπορώ να βρω πάνω στην ε1 από την μεσοπαράλληλη θα πρέπει να είναι ίδια με την απόσταση ενός σημείου β πάλι από την μεσοπαράλληλη. Άρα η απόσταση του α από την ε θα είναι ίση με την απόσταση του β από την ε. Το α είναι ένα σημείο που ανήκει στην ε1 και το β είναι ένα σημείο που ανήκει στην ε2. Φυσικά μπορούμε να βρούμε συγκεκριμένο σημείο, παράδειγμα, για το α, αν βάλουμε όπου χ 0, τότε το ψ θα είναι, για χ ίσο 0 λοιπόν, έτσι να το δούμε, θα είναι 3 επί 0 συν 3 ψ μείον 1 ίσο με το 0, θα μας δώσει ότι το ψ είναι 1 τρίτο, άρα το α είναι το 0 1 τρίτο. Και αν βάλουμε εδώ παράδειγμα το ψ να είναι 0, δεν παίζει ρόλο. Μία από τις δύο συντεταγμένες επιλέγουμε εμείς. Τότε θα έχουμε 4χ και 6 επί 0 και 10 ίσο με το 0, οπότε αυτό φεύγει. Άρα θα μας δώσει ότι το χ είναι μείον 10 προς 4, δηλαδή είναι μείον 5 δεύτερα. Έχω λοιπόν δύο σημεία και οι αποστάσεις αυτές θα πρέπει να είναι ίσες. Οπότε είναι απόσταση σημείο από ευθεία. Λοιπόν, η ευθεία ε είπαμε έχει εξίσωση 2χ και 3ψ και γ. Άρα είμαστε 2 επί 0 συν 3 επί 1 τρίτο και γ. Ρίζα. 2 στο τετράγωνο και 3 στο τετράγωνο. 2 επί μείον 5 δεύτερα και 3 επί 0 και γάμα. Ρίζα, 2 στο τετράγωνο και 3 στο τετράγωνο. Αυτά απλοποιούνται. Οπότε έχω 1 και γάμα σε απόλυτο ίσον. Αυτό θα μας δώσει μείον 5 και γάμα. Δύο απόλυτα είναι ίσα, άρα τα εσωτερικά τους είναι ίσα ή αντίθετα. Από την πάνω προκύπτει φυσικά κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Έτσι, αυτό είναι λοιπόν λάθος. Επομένως, και έτσι το περιμέναμε, μία είναι μεσοπαράλληλη, μόνο ένα γάμα μπορεί να υπάρχει. Είναι 2, άρα η μεσοπαράλληλη θα έχει εξίσωση 2χ και 3ψ και 2 ίσο με το 0. Έτσι λοιπόν μπορούμε να προσδιορίζουμε την μεσοπαράλληλη σε δύο ευθείες, αλλά υπάρχει και ένα αντίστοιχο πρόβλημα όπου μας δίνει την μεσοπαράλληλη και ζητάει τις δύο άλλες ευθείες. Είναι μια άσκηση του σχολικού βιβλίου και σκεπτόμαστε ανάλογα.
φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πρόβλημα του υπολογισμού ενός εμβαδού σε ένα σχήμα έτσι διαφορετικό από τρίγωνο, όπως ένα παραλληλόγραμμο. Κάνω λοιπόν μια άσκηση του σχολικού μας βιβλίου. Μας δίνει ένα παραλληλόγραμμο α, β, γ, δ και για αυτό το παραλληλόγραμμο μας δίνει τις συντεταγμένες κάποιων κορυφών μείον 3, 1, μείον 2, 3 και 4, μείον 5. Φυσικά, από τη γεωμετρία και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές, γνωρίζουμε ότι φέρνοντας μία διαγώνιο, το παραλληλόγραμμο χωρίζεται σε δύο ίσα τρίγωνα. Επομένως, προκειμένου να βρούμε το εμβαδόν του, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εμβαδόν ενός τριγώνου, ας υποθέσουμε αυτό εδώ, και να το πολλαπλασιάσουμε επί 2. Έτσι λοιπόν, το εμβαδόν του α, β, γ, δ θα είναι 2 φορές το εμβαδόν του α, β, γ. Χωρίς βλάβη της γενικότητας μπορούμε αυτά να υποθέσουμε ότι είναι τα σημεία α, β και γ. Άρα να έρθουμε από τον τύπο που κάναμε πριν, να βρούμε το εμβαδόν του τριγώνου, άρα χρειαζόμαστε τα δύο διανύσματα, το αβ και το αγ. Οπότε είναι μείον 2 συν 3, 3 μείον 1, άρα θα μας δώσει 1,2. Οπότε είναι 1, 2, 7, μείον 6. Υπολογίζουμε την ορίζουσα. Άρα είναι 20 τετραγωνικές μονάδες. Έτσι. Επομένως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ιδέα αυτή φυσικά και σε άλλα σχήματα, δηλαδή ευθύγραμμα σχήματα, μπορούμε να χωρίσουμε σε τρίγωνα και να υπολογίζουμε έτσι, τα εμβαδά των τριγώνων ξεχωριστά. Ας δούμε τώρα και μία περίπτωση ενός γεωμετρικού τόπου. Χρησιμοποιώ πάλι το σχολικό μας βιβλίο. Άσκηση λοιπόν σχολικού βιβλίου. Μας δίνει ένα σημείο α, μείον 1, μείον 2 και ένα σημείο β, 3,1. Ζητάει λοιπόν να βρούμε το σύνολο των σημείων μη για τα οποία ισχύει το εμβαδόν να κάνει 8. Ας φτιάξουμε ένα σύστημα συντεταγμένο, να βάλουμε τα σημεία μείον 1, μείον 2, εδώ είναι το α, το β είναι 3, 1 και ζητάει να βρούμε ένα σύνολο από σημεία μη ώστε να φτιάχνετε τρίγωνο, ας υποθέσουμε εδώ ένα τυχαίο σημείο όπου το εμβαδόν θα κάνει 8. Έτσι, το εμβαδόν του τριγώνου αυτού. Έστω λοιπόν, χ, ψ, το τυχαίο σημείο αυτό, η συντεταγμένη στο τυχαίο σημείο αυτού και έχουμε δύο διανύσματα, μη α και μη β ή ακόμα καλύτερα α, μη και α, β για να πάρουμε τον τύπο του εμβαδού. Η επιλογή έγινε για το α, β ώστε να γλιτώσουμε κάποιες μεταβλητές στον τύπο. Επομένως, είναι χ μη μείον χ α, ψ μη μείον ψ α. Άρα είναι χ μείον το μείον 1, ψ
και 2, 3 συν 1, 1 και 2. Οπότε είναι χ και 1, ψ και 2 εδώ και 4, 3. Έχουμε λοιπόν ότι το εμβαδόν ισούται με 8. Αυτό σημαίνει ένα δεύτερο, απόλυτο, ορίζουσα. Δηλαδή, χ και 1, ψ και 2, 4, 3, ίσον με 16, υπολογίζουμε την ορίζουσα. Όπου φυσικά θα πάρουμε και πάλι δύο εξισώσεις. Δηλαδή, είναι 3χ μείον 4ψ μείον 21 ίσον με το 0 και 3χ μείον 4ψ συν 11 ίσον με το 0. Συνεπώς, το σημείο μη δείται σε μία από τις δύο ευθείες. Έτσι λοιπόν, έχουμε βρει τον γεωμετρικό τόπο έτσι, για το σημείο αυτό. Την επόμενη φορά θα περάσουμε στο κεφάλαιο των κονικών τομών, όπου εκεί θα δούμε αντίστοιχη νοοτροπία επίλυσης προβλημάτων, απλά με άλλες εξισώσεις.